Καταρχάς, νομίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι δεν είμαστε μαζοχιστές που είμαστε κοντά στα ΒΚΕ όσον αφορά τις θέσεις, τις απόψεις κτλ. Είμαι από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ. Παρόλο που ακούστηκαν πολλά αρνητικά, θέλω να πω ότι τουλάχιστον για μας δεν υπάρχουν προγράμματα τα οποία είναι δαιμονοποιημένα και προγράμματα τα οποία είναι τα καλά. Νομίζω ότι η βάση που μπορούμε να συζητάμε υπάρχει. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω μία ακαδημαϊκή προσέγγιση. Βασικά οι θέσεις, οι πολιτικές τις οποίες εκφράζει το ΚΚΕ όσον αφορά τα ναρκωτικά, το ρόλο που παίζουν στην νεολαία, τι θέλουν οι κυβερνήσεις μέσω των ναρκωτικών να πετύχουν, μας εκφράζουν και με το ΚΚΕ έχουμε βρεθεί παρόλες τις, ας το πούμε, επιστημονικές τυχόν διαφωνίες μας, έχουμε βρεθεί σε αγώνες και στο παρελθόν και νομίζω θα βρεθούμε και στο μέλλον. Δεν είναι δηλαδή ένα... τα κανάλια επαφής μας δεν έχουν κοπεί. Υπάρχουν πολλές, ας το πούμε, διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το πώς εφαρμόζονται τα προγράμματα στην Ελλάδα. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι και τα δύο, και τα στεγνά και τα υποκατάστασης, έτσι όπως είναι και εξελίσσονται σήμερα, έχουν το κύριο χαρακτηριστικό της χειραγώγησης και θα εξηγηθώ γι' αυτό ότι εμείς χρόνια είχαμε ένα διοικητικό καθεστώς το οποίο οριζότανε η διοίκηση από το Υπουργείο. Τώρα αυτό το μοντέλο πέρασε και στο ΚΕΘΕΑ, που πραγματικά πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό να διατηρηθεί και έδινε πάρα πολλά θετικά στους εργαζόμενους στα προγράμματα για να πετύχουν το μέγιστο της παρέμβασής τους στη θεραπεία. Εμείς κοντραριζόμαστε πάντοτε σε αυτό το τομέα σε σχέση με τη διοίκηση, αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγει σε κανέναν ότι η χειραγώγηση δεν γίνεται για λόγους πρεστής μόνο. Θέλουν να κρατάνε, φαντάζομαι, τα προγράμματα σε μία κατάσταση που δεν θα είναι το 100% της απόδοσής τους για τους γνωστούς λόγους, όπως αναφέρθηκε και για τα ναρκωτικά, ότι θα μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα στην κατεύθυνση του να σταματήσουν να κυκλοφορούν στο βαθμό που κυκλοφορούν. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα, γιατί όλοι σχεδιάζουν και μπορώ να πω ότι επενδύουν και πάνω στο ναρκωτικό που θα κρατήσει ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας μακριά από διεκδικήσεις, μακριά από αγώνες, μακριά από οτιδήποτε θετικό μπορεί να προκύψει. Πάλι λέω ότι δεν έχουμε κόψει τις επαφές και με τις θέσεις αλλά και με την πολιτική του ΚΚΕ. Νομίζω ότι θα βρεθούμε και στο μέλλον σε αγώνες μαζί και είμαστε εδώ την οποιοδήποτε, ας το πούμε, διαφορετικότητά μας πάνω στην προσέγγιση των προγραμμάτων να τη συζητήσουμε και να βρούμε το καλύτερο δυνατό και για τα προγράμματα υποκατάστασης. Ευχαριστώ.